Και να σας πω και κάτι άλλο. Από τη Λαϊκή ξεκίνησα, από τα Βεζινάδικα ξεκίνησα. Πήγε ρε θηρίο σε Λαϊκή Βρυξελών. Βεβαίως. Πήγαμε εκεί με μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος. Τραβάτε ό,τι θέλετε, μας λένε. Γεια σας φίλες, γεια σας φίλοι. Τι κι αν ο Γιώργος ο Αυτιάς δεν είναι πια εδώ στις επάλξεις των Sky και είναι εκεί στην Ευρωβουλή στις Βρυξέλλες να παλεύει για το μεροκάματο του τρόμου. Τον ρεπόρτερ μέσα από τον Γιώργο τον Αυτιά δεν μπορεί να τον βγάλει. Οπότε τι έκανε. Λοιπόν, τι κι αν αυτοί οι Ελβετόψυχοι εκεί πέρα στην Ευρωβουλή δεν του έδωσαν τελικά το στούντιο που μεταξύ μας δεν υπήρχε για να κάνει τις εκπομπές του εκεί κάθε μέρα και να τις μοιράσει στα κανάλια για να βλέπει ο κόσμος το έργο του, όπως είχε πει ο Γιώργος Αυτιάς τότε όταν είχε πρωτοβγεί Ευρωβουλευτής. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να πάρει μία κάμερα και να πάει σε μία λαϊκή αγορά των Βρυξελών απέναντι το Ευρωκοινοβούλιο, σε ένα farmers market εκεί πέρα που λένε αυτοί οι ξένοι, για να καταγράψει τιμές στα προϊόντα. Και πολύ μεγάλη εντύπωση του έκανε του Γιώργου του Αυτιά το πόσο ακριβά είναι τα θαλασσινά και τα ψάρια στις Βρυξέλλες. Δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Θέλει ρε παιδί μου για το ωμέγα 3 και αυτά, για τα ματάκια του και τέτοια να τρώει ψάρι. Και βλέπει ότι εκεί πέρα είναι πολύ ακριβά τα ψάρια. Και αυτό του προκάλεσε σοκ, το έκανε και βίντεο και ήρθε να το μοιραστεί στον Sky, που αλλού, στην εκπομπή του Παυλόπουλου και του Οικονόμου. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς κατέγραψε ο Γιώργος ο Αυτιάς με κάμερα κρυφή τις τιμές στα ψάρια στις Βρυξέλλες. Είναι 20 ευρώ το κιλό όλα τα είδη των ξηρών καρπών. Και πάμε να δούμε τιμές ψαριών. Εδώ έχουμε χταπόδι 32,90. Έτσι, πάμε δίπλα στα μπαρμπούνια 54,64. 49,80 είναι η τσιπούρα. Τα φαγκριά 49,80. Μας έχει φύγει το σαγόνι, βέβαια. 74, ναι, ναι. Τι τιμές είναι αυτές, Γιώργο. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή είναι κλοπή. Σοκαρίστηκε ο Οικονόμου, σοκαρίστηκε ο Παυλόπουλος. Είναι κλοπή αυτή. Θα φτάσουμε και στην κλοπή. Πρώτα απ' όλα, Γιώργο, που λες ότι 20 ευρώ κάνω όλη ξηρή καρυπή εκεί πέρα. Όταν έρθει, μπορεί να μου φέρει 5-6 κιλά, γιατί εδώ α πούμε κάτι αμύγδαλα, κάτι τέτοια κάνει 28 ευρώ, τα βλέπουμε μόνο με κιάλια. Τέλος πάντων, άσου ξηρού καρπού. Στα ψάρια ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Σοκαριστικό. Ο Οικονόμου δεν το πίστευε. Τρέμουν τα γόνατά του. Λέει, αυτό είναι κλοπή. Γύρω στα 47 ευρώ, όπως είπε, οι τσιπούρες και τα φαγκριά και τέτοια το κιλό. 32,90 το χταπόδι. Απίστευτη τιμή και πόσο είπε, 50 ευρώ τα μπαρμπούνια. Πραγματικά οι τιμές αυτές είναι απλησίαστες. Εντάξει, ο Γιώργος τώρα με το μισθό του Ευρωβουλευτή και αυτό που είχε πει ο Βερίκιος για αυτόν ότι έπαιρνε. Εντάξει, ένα μπαρμπουνάκι για το φάιρ, βέβαια, να το ψήσει λίγο εκεί πέρα, να τσιμπήσει έτσι για το μεζέ, για το ουζάκι. Αλλά γενικά οι τιμές είναι απλησίαστες και πέρα την πλάκα είναι πάρα πάρα πολύ ακριβά. Οπότε, τι κάνει ο Sky για να δείξει ότι πραγματικά οι τιμές στις Βρυξέλλες είναι απλησίαστες. Δεν μπορεί ο κόσμος να φάει ψάρια στις Βρυξέλλες, ενώ εμείς εδώ που πέφτουν οι τιμές, λέει η κυβέρνηση, παιδί μου, 1% κάθε μήνα πέφτει το σούπερ μάρκετ. Το είπανε από τον Απρίλιο και μετά πέφτει 1% το μήνα το σούπερ μάρκετ. Δεν θα έχουν πέσει και τα ψάρια. Οπότε τι έκανε ο Sky για να δείξει ότι ποιο Μητσοτάκης τώρα δεν καταλαβαίνει από ακρίβειες, παλεύει, ξέρω εγώ, μόνο χέρια εγώ και εσύ έλα, απέναντι σε κάθε σχροκέρδια. Στείλαν τον Γιώργο τον Τζελίκα να πάει σε ένα ιχθυοτροφείο να μας δείξει εκεί πέρα πόσο έχει το χταπόδι, πόσο έχει το μπαρμπούνι, ρε παιδί μου, να αισθανθούμε κι εμείς λίγο περηφάνεια σαν Έλληνες. Που δεν μας πιάνουν κορόιδα όπως πιάνουν τους Βρυξελιώτες, που είπε μάλιστα ο Οικονόμου ότι είναι κλοπή αυτό. Τους κλέβουν αυτό κάθε μέρα, τους βλάκες. Είναι ηλίθεια, δεν καταλαβαίνουν. Είμαστε πιο φθηνοί. Είμαστε. Πάμε και θαλασσινή χώρα, χταπόδι, βέβαια. Εδώ που τάχω. Πόσο πουλάει Γιώργο αυτιά το χταπόδι έξω? Ναι. 32. Ορίστε. Πόσο λέει? 23,90 το έχω. Μάλιστα. 390, 23,90 το έχω, παιδιά. Για μπαρμπούνι εδώ. Μπαρμπούνι, να το πω. Ναι. 32 ευρώ. 32. Εκεί έχει 50. Άμα πάρεις μπαμπουνάκι έξω, νομίζουν ότι είσαι κανένας μπεγιστάνας. Δηλαδή γιατί ακόμα και τα πελαγίσια να πάρεις αντίστοιχα. Μάλιστα. Εγώ σου λέω ότι πας στην τσιμπούρα την πελαγίσια. Ναι. 50 ευρώ δεν έχει. Ναι. 30 μπορεί να τη βρεις. 32 μπορεί να τη βρεις. Εντάξει τώρα, 10 ευρώ φθηνότερο το χταπόδι εδώ πέρα που είμαστε και θαλασσινή χώρα, όπως είπα αυτιάς εμείς, για να δείξει ότι που ήταν πιο φθηνά, ότι είναι θαλασσινή χώρα. Και 10 ευρώ λιγότερο έχει το χταπόδι, ας πούμε. Πόσο είπε, 15-18 ευρώ ή λιγότερο έχει η τσιπούρα, η πελαγίσια. Και κάνα 15, πώς είπε, το μπαρμπούνι σε σχέση με τις Βρυξέλλες. Και λέει ο Παυλόπουλος, στις Βρυξέλλες λέει, αν πάρεις μπαρμπούνι, θεωρείσαι μεγιστάνας. Ενώ εδώ ρε Παυλόπουλε, με 35 ευρώ το μπαρμπούνι, τι θεωρείτε ότι είσαι άμα πάρεις μπαρμπούνι? Έχεις δει άνθρωπο ποτέ να πάρει μπαρμπούνι? Και δεν αγοράζω καλύτερα ένα διάρρη στα πατήσια από το να πάω να πάρω 2 κιλά μπαρμπούνι να φάμε? Οπότε είδανε ότι δεν τους βγήκε το ρεπορτάζ, παιδί μου. Δηλαδή περιμέναν τις τιμές πολύ πολύ πιο φθηνές. Τώρα 10 ευρώ διαφορά στα χταπόδια και τέτοια, τώρα με σχέση με τις Βρυξέλλες δεν είναι. Τώρα δεν είναι ρεπορτάζ αυτό για να δείξει ότι έχει πέσει ακρίβεια. Και τι κάνει ο Οικονόμου? Την γυρνάει την πιφτέκα και πάει στους μισθούς. Για να δείξει ότι τι, ότι και ο Βρυξελιώτης μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να πάρει μπαρμπούνι. Δηλαδή, αν εσύ, ας πούμε, λυπάσαι που δεν μπορεί να φας μια τσιπούρα, να πάρει μια τσιπούρα να ψήσεις ένα μπαρμπούνι και λίγο χταποδάκι να σε δει ο Θεός, μη λυπάσαι, γιατί και ο Βρυξελιώτης, μην νομίζεις ότι μπορεί.
και το πάει στους μισθούς, γιατί παίρνει και ο Βρυξελιώτης πολύ χαμηλό μισθό, όπως λέει ο οικονόμου. Ή κάποιος με τους μισθούς τι γίνεται. Εκεί είναι επιχειρησιακές συμβάσεις. Οι μισθοί, ρε παιδί μου, και εκεί δεν μην φανταστούμε ότι είναι στα ύψη. Μπορεί ο κατώτατος εκεί να είναι 1.000, 1.100, οκ. Okay. Δεν έχουν φάει ψάρι ποτέ. Εκεί θα ξέρεις. 1.100 λέει ο οικονόμου ότι είναι ο κατώτατος μισθός της Βρυξέλλες και στο Βέλγιο και δεν έχουν φάει ποτέ, λέει ο Παυλόπουλος, ψάρι. Πού ψάραμε 1.000 ευρώ, πού να φάνε ψάρι εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι όμως ο κατώτατος μισθός Βρυξέλλες 1.000 ευρώ που λέει ο οικονόμου. Ασφαλώς και όχι. Για ακόμα μια φορά ο κύριος οικονόμου είπε ψέματα συνειδητά, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει δημοσιογράφος που να λέει με τόσο στόμφο κάτι και να βγάζει και συμπέρασμα ότι και εκεί πεινάνε, δεν μπορεί να φάνε ψάρι εκεί πέρα και αυτά, χωρίς να ξέρει ότι είναι ψέματα. Γιατί μια απλή αναζήτηση, άμα κάνεις μέσα στην Google, κατώτατος μισθός, ας πούμε, στο Βέλγιο. Βλέπουμε ότι το 2023 ήταν 1.955 και το 2024 είναι 1.994 και μάλιστα μέσα στη χρονιά που διανύουμε το 24 τον αυξήσανε ακριβώς στα 2.000 ευρώ το μήνα ο κατώτατος μισθός στο Βέλγιο, το διπλάσιο από το χιλιάρικο που είπε ο οικονόμου. Μεταξύ μας τώρα, και με 2.000 στο Βέλγιο να παίρνεις και 2.500, προφανώς και δεν μπορεί να φας εκεί να δώσεις 50-60 ευρώ να πάρεις μπαρμπούνια και τσιπούρες και τέτοια. Αλλά και πάλι η αναλογία σε σχέση με τα 800-700 τόσα της Ελλάδας, με τα 2.000 του Βελγίου για τα 10 ευρώ διαφορά στο χταπόδι και τα 15 στο μπαρμπούνι, πώς να το κάνουμε, ρε φίλε. Είναι πιο πολλά εδώ. Δηλαδή δεν το συζητάμε και είμαστε και ναυτική χώρα που λέει και ο Αυτιάς. Βέβαια, καπετανέι. Και επειδή λίγο τσαντίστηκα και έκανα και ένα απλό search στο κόστος ζωής στο Βέλγιο, ναι, είναι πολύ υψηλότερο γιατί είναι πολύ ακριβό τα σπίτια εκεί να νοικιάσεις, αλλά το φαγητό, όπως βλέπετε και στο διάγραμμα, δεν έχει καμιά ιδιαίτερη διαφορά. Είναι όπως το βλέπω εγώ να είναι 15-20% παραπάνω από την Ελλάδα. Με 100% παραπάνω μισθό, βέβαια. Την επόμενη εβδομάδα περιμένω τον Αυτιά να σκάει μέσα στα σπίτια να μπουκάρει, γιατί εκεί πρέπει να δούμε τη διαφορά. Να μέσα πόσο δίνεται νίκη εδώ πέρα, του λέει άλλος 2.500 ευρώ, ξέρω εγώ, και 2.500 ευρώ για αυτή την τρύπα. Πάμε να συνδεθούμε τώρα στην Ελλάδα με τον Γιώργο Τσελίκα που έχει σκάσει σε τρύπα στο Παγκράτη που δίνει μόνο 8.50. Καταλάβατε. Τρεις φορές πάνω η τρύπα στο Βέλγιο από την τρύπα στο Παγκράτη. Γιώργο Αυτιά, σου δίνω ιδέες τώρα. Αν το κάνεις και πάει καλά, στείλε κανένα ξηρό καρπό εκεί πέρα που είναι πιο φθηνό από ό,τι στην Ελλάδα.